Η οδοντίατρική σήμερα έχει πάρει μια πολύ διαφορετική μορφή από αυτή που είχε στο παρελθόν. Ο οδοντίατρος δεν έχει πια σαν μοναδικό σκοπό να μας απαλλάξει από την οδονταλγία, αλλά μπορεί να προσφέρει έναν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών που αφορούν τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση λειτουργικών προβλημάτων του στόματος, αλλά και την αισθητική. Η στοματική κοιλότητα είναι μια ευαίσθητη περιοχή του σώματος, εκτεθειμένη συνεχώς στον αέρα που αναπνέουμε και την τροφή. Εχθρός των δοντιών είναι τα μικρόβια, με τις τοξίνες που παράγουν. Πάνω στα δόντια μας δημιουργείται ένα αόρατο, κολλώδες στρώμα ή μικροβιακή πλάκα. Τα μικρόβια της πλάκας διασπούν το άμυλο των τροφών και παράγουν οξέα, που διαλύουν την αδαμαντίνη του δοντιού, το σμάλτο, προκαλώντας τεριδόνα. Η πλάκα με τα άλατα του σάλιου σκληραίνει και γίνεται πέτρα, η λεγόμενη τριγία. Αν αυτή παραμείνει στο στόμα μας για μεγάλο διάστημα, δημιουργούνται σοβαρές παθήσεις όπως είναι η περιοδοντίτιδα, η οποία πολλές φορές δεν συνοδεύεται με πόνο ή άλλα εμφανή συμπτώματα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην απώλεια των δοντιών με την πάροδο του χρόνου. Η καλύτερη άμυνα απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους είναι πρωτίστως η σωστή στοματική υγιεινή και ο περιοδικός έλεγχος από τον οδοντίατρό μας. Πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι το σωστό βούρτσισμα. Αυτό πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ. Ιδανικό βεβαίως είναι το βούρτσισμα μετά από κάθε γεύμα. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι το πρωινό βούρτσισμα των δοντιών δεν είναι απαραίτητο να γίνεται αμέσως μόλις ξυπνήσουμε, αλλά μετά το πρόγευμα, καθώς τα υπολείμματα της τροφής που παραμένουν ανάμεσα και πάνω στα δόντια είναι κατά κύριο λόγο η αιτία για τις περισσότερες βλάβες των δοντιών. Απολύτως απαραίτητο επίσης είναι το βούρτσισμα πριν κοιμηθούμε, αφού κατά τη διάρκεια του ύπνου μειώνεται σημαντικά η ποσότητα του σάλιου και η αντιμικροβιακή δράση του. Το σωστό βούρτσισμα τώρα. Το βιαστικό βούρτσισμα των 30 δευτερολέπτων δεν καθαρίζει. Δίνει απλώς μια αίσθηση φρεσκάδας. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2 λεπτά για ένα σωστό βούρτισμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα την κατάσταση και την ανατομία της οδοντοστοιχίας μας, μπορεί να χρειαστεί ακόμα περισσότερος χρόνος. Αυτό θα μας το πει ο οδοντίατρος. Προσπαθήστε να νιώσετε τις κινήσεις του χεριού σας και τον τρόπο που ακουμπά η βούρτσα στα δόντια και κινείται πάνω σε αυτά. Ακουμπήστε την οδοντόβουρτσα οριζόντια πάνω στα δόντια, δίνοντάς της κλίση προς τα ούλα, με γωνία περίπου 45 μοιρών. Αρχίστε μικρές περιστροφικές κινήσεις, προσπαθώντας να αισθάνεστε κάθε δόντι που καθαρίζετε. Σημαντικό είναι να νιώθετε ότι οι τρίχες της οδοντόβουρτσας μπαίνουν ελαφρά μέσα στην ορθοδοντική σχισμή, τη σχισμή δηλαδή ανάμεσα στο ούλο και το δόντι. Κάντε γρήγορες, κοφτές κινήσεις, επιμένοντας σε κάθε δόντι ξεχωριστά. Αφού βουρτσίσετε την εξωτερική επιφάνεια των δοντιών πάνω και κάτω, κάντε το ίδιο και στις γλωσσικές επιφάνειες, δηλαδή την εσωτερική επιφάνεια των δοντιών. Στη γλωσσική επιφάνεια των μπροστινών δοντιών, πάνω και κάτω, η οδοντόβουρτσα τοποθετείται κάθετα και όχι οριζόντια. Τελευταίες καθαρίζονται οι μασητικές επιφάνειες των δοντιών με κινήσεις μπρος και πίσω. Δώστε έμφαση σε σημεία δύσκολα, όπως στραβά, συνοστισμένα δόντια ή φρονιμίτες που αρχίζουν να προβάλλουν από τα ούλα. Τέλος, καθαρίζουμε και τη ράχη της γλώσσας, είτε με την οδοντόβουρτσα είτε με ειδική ξύστρα καθαρισμού γλώσσας. Το βούρτσισμα, όσο σωστά και αν γίνεται, δεν μπορεί να καθαρίσει τα σημεία ανάμεσα στα δόντια, τα μεσοδόντια διαστήματα, εκεί που ακουμπάει το ένα με το άλλο δόντι. Είναι κρίσιμα σημεία από όπου ξεκινούν πάρα πολλές τεριδόνες. Στα σημεία αυτά πρέπει να χρησιμοποιούμε το οδοντικό νήμα ή τα μεσοδόντια βουρτσάκια. Συμπληρωματικά του βουρτσίσματος είναι η χρήση του στοματικού διαλύματος κατά προτίμηση χωρίς αλκοόλι, ώστε να μην είναι καυστικό για τον βλενογόνο. Το φθόρυβο που περιέχουν αποτελούν μια επιπλέον ασπίδα προστασίας κατά της τεριδόνας, ενώ ορισμένα περιέχουν και ειδικούς αντιμικροβιακούς παράγοντες για την αντιμετώπιση των φλεγμονωδών νόσων του στόματος. Εάν παρατηρήσουμε τα δόντια μας, θα διαπιστώσουμε ότι δεν αποτελούνται απολύες επίπεδες επιφάνειες, αλλά έχουν πολύπλοκη μορφολογία. Ιδιαίτερα στα πίσω δόντια, οι οριζόντιες επιφάνειες που συμμετέχουν στη μάσηση έχουν έντονες σχισμές.
Οι επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με την ανατομία των δοντιών, ακόμη και το σχολαστικό βούρτισμα δεν μπορεί να απομακρύνει τα μικρόβια που έχουν παγιδευτεί μέσα στις χυσμές των μασιτικών επιφανειών. Οι διάφορες ανομαλίες των δοντιών προσφέρουν ένα ιδανικό καταφύγιο στα μικρόβια, τα οποία πολλαπλασιάζονται για να αναπτύσσουν την επιβλαβή δράση τους. Στο σοβαρό αυτό πρόβλημα υπάρχει η λύση των sealants ή προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών. Αυτά είναι λεπτές μεμβράνες που καλύπτουν, φράζουν τα αυλάκια και τις σχισμές των δοντιών. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζεται η συσσόρευση μικροβίων στις ευπαθείς αυτές περιοχές. Τα sealants εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο στα παιδιά, ως προληπτικό μέτρο. Και μια και αναφερόμαστε στα παιδιά, δεν θα πρέπει να παραλείπουμε την τακτική φθορίωση των δοντιών κάθε 6 μήνες. Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζουν οι διατροφικές συνήθειες. Γλυκά, αναψυκτικά με ζάχαρη ή ανθρακικό και κολλώδεις τροφές, χωρίς ίνες, καταστρέφουν εύκολα τα δόντια. Η τακτική επίσκεψη στον οδοντίατρο 1 με 2 φορές το χρόνο έχει ουσιαστική σημασία. Όχι μόνο για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των νόσων του στόματος, αλλά και για τη σωστή πρόγνωση και διατήρηση του αποτελέσματος. Ο οδοντίατρος θα ελέγξει σχολαστικά την κατάσταση των δοντιών, των ούλων και γενικά όλης της στοματικής κοιλότητας. Αν χρειαστεί, θα προβεί στη λήψη μια σειρά μικρών ακτινογραφιών για να εντοπίσει βλάβες των δοντιών που δεν μπορούν να διαπιστωθούν με μια απλή εξέταση. Με τις συχνές επισκέψεις μπορούμε να ανιχνεύσουμε την περιδόνα όσο είναι σε αρχικό στάδιο πριν επεκταθεί. Είναι αναγκαίο να θεραπεύουμε μια αρχόμενη φλεγμονή στα ούλα πριν εξελιχθεί σε άλλες βαριές μορφές παθήσεων των ούλων ή και του οστού, όπως η χρόνια ουλίτιδα, η ελκονεκρωτική ουλίτιδα ή ακόμη και η περιοδοντίτιδα. Να θυμάστε ότι ένα παραμελημένο στόμα μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία λοιμόξεων, οι οποίες ενδεχομένως να απειλήσουν γενικότερα την υγεία του οργανισμού μας. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός ασθενειών δίνουν πολλές φορές τα πρώτα συμπτώματα από τη στοματική κοιλότητα. Η τακτική επίσκεψη στον οδοντίατρο μπορεί να βοηθήσει να ανακαλύψετε έγκαιρα κάποια άλλη πάθηση που σας ταλαιπωρεί ή θα σας ταλαιπωρήσει αργότερα. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάτε ότι τα τεριδονισμένα δόντια, τα σφραγίσματα που έχουν αλλοιωθεί με το πέρασμα του χρόνου και η νόση του περιοδοντίου, η ουλίτιδα ή η περιοδοντίτιδα προκαλούν κακοσμία του στόματος, με δυσάρεστα επακόλουθα στην ψυχολογία τόσο τη δική μας όσο και του άμεσου περιβαλλοντός μας. Επιπρόσθετα, η μάση της τροφής με δόντια λιγότερα από το φυσιολογικό αριθμό δεν γίνεται σωστά, με αποτέλεσμα όταν παρατείνεται και αμελείται η κατάσταση να δημιουργηθεί πρόβλημα στο στομάχι, το οποίο δυσκολεύεται να χωνέψει την τροφή. Ακόμα, η ίδια κατάσταση συχνά οδηγεί σε ανώμαλες κινήσεις της γνάθου, με αποτέλεσμα η άρθρωση της γνάθου, η κροτοβογναθική διάρθρωση, να αρχίσει να καταστρέφεται, δίνοντας συμπτώματα όπως θορύβους, δυσκολία στο άνοιγμα και το κλείσιμο του στόματος και έντονο πόνο. Όσο καλή και αν είναι η φροντίδα του στόματός μας με τη μέθοδο στοματικής υγιεινής που ακολουθούμε, χρειάζεται και μια συντονισμένη επαφή με τον οδοντίατρο σε τακτά χρονικά διαστήματα για ένα γενικό έλεγχο, αλλά και οδοντιατρικό καθαρισμό. Ας θυμόμαστε λοιπόν, για να επιτύχει ο οδοντίατρος χρειάζεται να έχει εμάς σύμμαχο.